Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλημέρα κύριε Νατζούρη, καλημέρα και στους ακροατές σας και καλή εβδομάδα. Πραγματικά αυτό που συνέβη την Παναγιά ήταν πραγματικά εκπληκτικό. Πρωτόγνωρη χαλαζόπτωση, ναι. Μοναδική σε όλη την Ελλάδα, πραγματικά. Ναι. Τι κάνετε τώρα εσείς? Κοιτάξτε κύριε Νατζούρη, είναι όπως είπατε, την ίδια μέρα μετά από τηλέφωνο που δέχτηκα από πολλούς έτσι φίλους και πολίτες εκεί της τοπικής κοινότητας της Πτελέας, αλλά και του ίδιου του Δημάρχου, του κ. Κοσμιόπουλου. Πήγαμε εκεί, είδαμε την εικόνα αμέσως μετά τη χαλαζόπτωση, περίπου 30 λεπτά, 35. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο, όπως πολύ σωστά είπατε. Δεν έχω ξαναδεί κι εγώ έτσι, επειδή και λόγω του επαγγέλματός μου, επειδή έχω δει έτσι και είχα δουλέψει και εκτιμητής ΕΛΓΑ το 95-96 σε καταστροφές από χαλάζι, τόσο μεγάλο χαλάζι και μεγάλης διάρκειας και σε μέγεθος και τέλος πάντων και επί του αποτελέσματος τόσο καταστροφικό, εγώ προσωπικά δεν έχω ξαναδεί. Συνεννοηθήκαμε, είχαμε μιλήσει με την πολιτική προστασία και με την προϊσταμένη του τμήματος της ΠΕΕΠΣΟΝ, την κυρία Βλάχου Σοφία, και με τον πρόδρομο του Νασρανίδη, σε συνεννόηση και με τον Περιφερειάρχη. Μας το λένε και εδώ από τα μηνύματα εδώ, ο κύριος Σαββόπουλος ήρθε άμεσα, μας λένε. Ναι, με τον κύριο Κοσλιόπουλο, ήταν κοντά μας. Μας παίρνουν κάτι και από την περιοχή μας, στέλνουν μηνύματα τώρα, ναι. Ναι. Και από χθες και μάλιστα ολοκληρώθηκε βλέποντας ένα δελτίο τύπου του Δήμου Νεστορίου, όπως και με τηλεφωνική επικοινωνία που έχουμε με τον κύριο Κοσλιόπουλο. Έγινε μια πρώτη καταγραφή, μιλάει για 68 ιδιοκτησίες στην Πτελέα, 34 ηλιακούς θερμοσύμφωνες και έτσι ένα και 91 αυτοκίνητα. Αυτοκινήτων 91 στους δύο οκισμούς. Εδώ για θέλω τα να τονίσω, οποία πρέπει να σας θέλω πω. Να τονίσω κύριε Νατσούλη ότι αυτοκίνητα είχαμε και σε άλλες τοπικές κοινότητες οι οποίες έχουν υποστεί ζημία. Είναι στην τοπική κοινότητα Πτεριάς. Έχω μιλήσει με ανθρώπους που έχουν υποστεί ζημία, αλλά και στην τοπική κοινότητα Πενταβρίσου. Αλήθεια. Ναι. Πρέπει να σας πω, επειδή μιλούσαμε με φανοποιούς νωρίτερα, αυτές οι συγκεκριμένες ζημίες που είδαν φανοποιοί εδώ του τόπου μας, τις εκτιμούν ότι μπορούν να διορθωθούν από 3 έως 7.000. Καταλαβαίνετε λοιπόν, λένε οι ίδιοι οι φανοποιοί, ότι αν δεν είναι καινούργιο το αυτοκίνητο, να αξίζει να το φτιάξεις. Το αυτοκίνητο, ναι. Ναι, δεν αξίζει να το κάνεις. Ένα αυτοκίνητο δεκαετίας που μπορεί κάποιος συμπολίτης μας να το πήρε τότε στα λίγο πιο καλά χρόνια 25.000, τώρα φαντάζομαι ότι πάνω 5-6.000 δεν έχει. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ναι, είναι καταστροφή. Δηλαδή και αυτό που είδαμε και στα αυτοκίνητα, απλώς τα αυτοκίνητα, κύριε Νατσούλη, πρέπει να, έτσι όπως φαίνεται, δύσκολο, επειδή υπάρχει δυνατότητα στον καθένα μας να μπορεί να δηλώσει μέσω της ασφαλιστικής εταιρείας που έχουμε ασφαλίσει το αυτοκίνητό μας, δίνεται η δυνατότητα στον καθένα μας, επαναλαμβάνω, σε εσάς, σε μένα, να το δηλώσουμε και για φυσικά φαινόμενα όπως και τράψη κρυστάλλων. Θεωρώ απίθανο δηλαδή να υπάρχει κάποια κρατική επιχορήγηση για τις αποζημιώσεις των αυτοκινήτων. Δηλαδή για να μην έτσι θρέφουμε πολλές ελπίδες στους συμπολίτες μας, είναι κάτι το οποίο δυστυχώς δεν φαίνεται να έχει έτσι κάποια ευνοϊκή κατάληξη όσον αφορά το αίτημα για την αποζημίωση των αυτοκινήτων. Βέβαια, είχαμε πει κιόλας σε συνεννόηση, επαναλαμβάνω, και με τον Δήμαρχο να γίνει καταγραφή για να φανεί και το μέγεθος αυτής της καταστροφικής χαλαζόπτωσης στην εκεί περιοχή. Τώρα, πριν περίπου μία ώρα, μία μισή, ήρθε το αίτημα στην πολιτική προστασία, στην Κοζάνη, σε συνεννόηση πάντα και με τον Δήμαρχο και με μένα και με τον κύριο Κασαπίδη, και σε λίγα λεπτά αποστέλλεται το καταρχήν αίτημα που λέγεται γνωστοποίηση από περιφέρεια. Στο Υπουργείο Εσωτερικών. Όχι, όχι, προσέξτε. Γιατί η διαδικασία, κύριε Νατσούλη, που έχει να κάνει με τέτοιου είδους καταστροφές, που η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και το 2018, αλλά ήταν μικρότερης έτσι εκτάσεως και κλίμακας, ήταν στην περιοχή της Κορομιλιάς, εκεί λίγο πριν την Κορομιλιά, όπου είχαν πλημμυρίσει όμως αρκετά υπόγεια, γιατί είχαμε εκεί και πλημμυρικά φαινόμενα. Είναι η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Είναι μια διεύθυνση η οποία ανήκει στο Υπουργείο Υποδομών και είναι η αρμόδια διεύθυνση για αυτού του είδους τις καταστροφές. Τώρα, το Υπουργείο Εσωτερικών ασφαλώς και είναι το Υπουργείο το οποίο έχει και τα λεφτά
και μπορεί να κάνει και με άλλες διαδικασίες. Μίλησα και με τον κύριο βουλευτή, τον κύριο Τσικαλάκη, που με ενημέρωσε ότι ήρθε σε επαφή τόσο με τον κύριο Θεοδωρικάκο, ναι, όσο και με τον κύριο Χαρδαλιά και με τον Γενικό Γραμματέα της Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Παπαγεωργιού, αν θυμάμαι καλά το όνομά του. Η διαδικασία αυτή που προβλέπεται από τον νόμο είναι αυτή όπως σας την περιγράφω τώρα. Η Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης. Αυτό μας το λέει και ο κύριος Γκοσλόπουλος πριν από εσάς ακριβώς. Ο κύριος Τσικαλάκης λέει κάτι άλλο ή μπορεί και τα δυο να συμβούν. Να πω λίγο τη διαδικασία που βλέπω όμως και να σας πω μετά να σας απαντήσω λίγο, ναι, για να ξέρει και ο κόσμος ότι έχει και λίγο χρόνο όσον αφορά δηλαδή και προσπαθούμε να επισπεύσουμε τη χρονική έτσι το χρόνο τον οποίο θα πρέπει να γίνει όλη αυτή η διαδικασία για να μην υπάρχει κάποιο μπέρδημα. Εδώ μιλάμε για μια εξειδικευμένη καταστροφή. Έγινε ισχυρή χαλαζόπτωση και καταστράφηκαν σκεπές οι οποίες αυτή τη στιγμή με την κάθε νεροποντή είναι επικίνδυνο να πλημμυρίσει και το σπίτι. Δηλαδή δεν έχουμε την πολυτέλεια να περιμένουμε τι, πώς και τα λοιπά. Προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή με τη Γενική Διεύθυνση και μας λέει ότι η διαδικασία γνωστοποίηση από περιφέρεια γίνεται σήμερα, κύριε Νατσούλη. Γίνεται η οριοθέτηση από την υπηρεσία του Υπουργείου. Η οριοθέτηση των περιοχών. Δηλαδή το αίτημα έτσι όπως φαίνεται, φαίνεται ότι σε πρώτη φάση θα μπουν σίγουρα το Κρανοχώρι και η Πτελέα. Δεν ξέρω τώρα αν από τη στιγμή που δεν έχουμε άλλες ζημίες, γι' αυτό και με τον Δήμο Καστοριάς που μιλήσαμε, πιστεύω ότι δεν υπάρχουν υλικές ζημίες σε σπίτια πλην έτσι κάποιων μικρών περιπτώσεων στην τοπική κοινότητα Πτεριάς. Δηλαδή, αν δεν υπάρχουν τελικά υλικές ζημίες ακίνητα, η οριοθέτηση προφανώς θα γίνει για την περιοχή Τελέας Κρανοχωρίου. Αφού γίνει η οριοθέτηση, γίνεται πρόχειρη καταγραφή των ζημιών. Αυτό έγινε από το Δήμο χθες. Στα σπίτια, ό,τι αφορά τα σπίτια, θα γίνει από το Δήμο. Αν υπήρχαν κάποιες επιχειρήσεις, θα γινόταν από εμάς. Δεν υπάρχουν επιχειρήσεις αυτά τα δύο τα χωριά. Η αποστολή των εκθέσεων των υπηρεσιών προς την Διεύθυνση Αποκατάστασης. Αυτό θα γίνει σύντομα σε λίγες μέρες. Και μετά η Διεύθυνση Αποκατάστασης θα κάνει αυτό που λέμε την επιτόπια πραγματογνωμοσύνη και θα συντάξει τις εκθέσεις. Οι κάτοικοι μετά την πραγματογνωμοσύνη αυτή θα κάνουν ξεχωριστή αίτηση η οποία θα πηγαίνει πάνω στη Διεύθυνση. Και το Υπουργείο μετά με κοινή υπουργική απόφαση, αυτά δεν ξέρω πόσο χρονικό διάστημα θα μας πάρουν. Οι κάτοικοι αφού κάνουν την αίτηση, το Υπουργείο μετά με κοινή υπουργική απόφαση θα καθορίσει το ύψος της αποζημίωσης εκ της οποίας ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό δεν το καθορίζει από τώρα. Αυτό πιθανόν εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Θα είναι δωρεάν και ένα άλλο ίσως είναι ένα άτοκο δάνειο. Αυτό όλο σαν διαδικασία για να προχωρήσει και να γίνει αυτό που λέμε η αποζημίωση όσον αφορά την καταστροφή που πάθανε σε ακίνητες περιουσίες. Τώρα αυτό που έκανε ο βουλευτής μας ο κ. Τσικαλάκης και φυσικά είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή το Υπουργείο Εσωτερικών επειδή έχει και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία και πιθανόν έχει κάποιες χρονικές διαδικασίες οι οποίες είναι και πιο σύντομες, έχει τη δυνατότητα φαντάζομαι κατά καιρούς να μπορεί να βγάλει κάποιο έκτακτο ποσό. Αλλά εδώ τώρα γιατί πριν ένα μήνα ο κύριος Θεοδωρικάκος έβγαλε κάποια ποσά γύρω στα 150 με 200 χιλιάρικα στα Σέρβια και στο Βελβεντό όπου υπήρχαν φυσικές καταστροφές από πλημμύρες. Έκτακτο ποσό σαν έκτακτη ανάγκη για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο για να τα αξιοποιήσει ο Δήμος όμως για να αποκαταστήσει ζημίες που έγιναν σε κοινόχρηστες εκτάσεις, σε ρέματα, σε περιοχές δηλαδή με χρήση μηχανημάτων και έτσι. Τώρα για αποζημιώσεις ιδιωτικών περιουσιών δεν το ξέρω. Επιφυλάσσομαι, θέλω να δω τι θα απαντήσει και το Υπουργείο Εσωτερικών. Εγώ σας λέω ότι η διαδικασία έχει να κάνει με το Υπουργείο Υποδομών από αυτή τη Γενική Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Ανήκει στο Υπουργείο Υποδομών, έχουμε έρθει ήδη σε επαφή και μπορεί και να έχει αποσταλεί αυτή την ώρα που μιλάμε το πρώτο έγγραφο, η γνωστοποίηση από την περιφέρεια. Περιμένουμε τη διαδικασία να γίνει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Έχουμε θέσει το ερώτημα ότι οι σκεπές αυτή τη στιγμή είναι κατεστραμμένες και κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή με κάθε νεροποντή και κάθε προχώρηση. Θέλουμε άμεσα τα λεφτά. Να μπουν. Ο Δήμος έχει κάνει και μια καλή ενέργεια, δηλαδή παρήχε σε όλους τους κατοίκους εκεί νάιλον για μια προσωρινή κάλυψη. Αλλά αυτό όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ πρόχειρο και δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει δυνατότητα κάποιος να προχωρήσει, ας πούμε, αν θέλει σήμερα ή αύριο να κάνει την αποκατάσταση των κεραμιδιών. Δεν ξέρω, ας πούμε, αν αυτό μετά θα μπορεί να εμπίπτει σε μια διαδικασία αποζημίωση. Μας είπαν από τη Γενική Διεύθυνση μέχρι να γίνει αυτό που λέμε η πραγματογνωμοσύνη. Δηλαδή, μισό λεπτό, γιατί αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέμε. Είναι σοβαρό. Δηλαδή να μην προβούν σε σοβαρές. Αν κάποιος αρχίσει να κάνει τώρα επισκευή, μπορεί να χάσει την επιδότηση. Την βοήθεια, κύριε Ρατζούλη, την αποζημίωση. Η πρώτη ενημέρωση με την κυρία Μαρούλη πριν δύο ώρες ήταν αυτή. Τους εξηγούμε και προσπαθούμε λίγο, δηλαδή, επειδή υπάρχει και κάλυψη από πάνω με τον drone, δηλαδή της καταστροφής. Ναι. Και υπάρχουν και πολλές φωτογραφίες. Και είπαμε και οποιοδήποτε άλλο να βγάζει φωτογραφίες.
Δεν μας απάντησε. Το νομικό πλαίσιο λέει ότι για αυτή τη διαδικασία, μέχρι να γίνει αυτό που λέμε η πραγματογνωμοσύνη από την ίδια τη διεύθυνση, η οποία πιθανόν να πάρει 3, 4, 5, 7, 8 μέρες, δεν ξέρω, λέει καλό θα είναι να μην γίνουν σοβαρές έτσι αποκαταστάσεις για να έχουν την γι' αυτό εικόνα, και, πούμε, και κάποιοι βάζουν νάιλον από πάνω. Γι' αυτό και έτσι. Α, προφανώς γι' αυτό. Μάλιστα. Προφανώς γι' αυτό. Αυτό φαίνεται. Προσπαθούμε λίγο να το δούμε λίγο πώς μπορούμε τουλάχιστον χρονικά να το επισπεύσουμε. Και βλέποντας τι κάνουν. Είναι αυτό, γι' αυτό θέλω να προσέχετε τι λένε οι καλεσμένοι μας. Αυτό που λέει ο κ. Σαββόπουλος είναι πάρα πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Μην ξεκινήσετε εργασίες επισκευής, γιατί υπάρχει κίνδυνος να χάσετε το βοήθημα, να χάσετε τα χρήματα που θα σας δώσουν. Πάντως, οι ερωτήσεις εδώ συνεχίζουν να έρχονται. Μπορούμε να πάρουμε και από τη μία περίπτωση και από την άλλη συνδυαστικά γίνω, χρήματα. Τώρα, ένα από τα δύο θα πάρουμε. Μάλιστα. Είναι δύσκολο να πάρετε και από τις δύο. Εντάξει, άμα η πλευρά αποζημιώσει. Εντάξει. Υπήρχε και ένα ερώτημα αν μπορεί, ας πούμε, να μπει στο εξοικονομών κάποια επιδιόρθωση της σκεπής ή όχι από κάποιον φίλο και από το χωριό. Πρέπει να τρέξει το εξοικονομών. Έχω την εντύπωση ότι σύντομα θα τρέξει. Από τον Σεπτέμβριο και μετά, ναι. Ναι, δηλαδή πρέπει να τρέξει εφόσον πληρεί όλες τις προϋποθέσεις στο σπίτι, δηλαδή όσον αφορά τις διαδικασίες που προβλέπει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αλλά και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να κατασκευάσεις. Δηλαδή αυτά είναι προγράμματα τα οποία υποβάλλονται, αιτήσεις, αξιολογούνται, εγκρίνονται. Σε δίνουν το OK να προχωρήσει κατασκευή. Δηλαδή, δεν έχουμε τη δυνατότητα και την πολυτέλεια να περιμένουμε το χειμώνα που έχει η Καστοριά με τις βροχοπτώσεις να αφήσουμε τη στέγη έτσι χωρίς επιδιόρθωση. Κάτι άλλο που πρέπει να μάθουν οπωσδήποτε οι κάτοικοι, βέβαια ήσασταν εκεί, τα είπατε, αλλά κάτι καινούργιο που πρέπει να μάθουν σήμερα οι κάτοικοι, κάτι που πρέπει να τους πείτε. Εντάξει, τώρα όσον αφορά μόνο τις καλλιέργειες, θα πρέπει να γίνει ένας ψεκασμός. Καταστροφική και η ζημία που έγινε στις καλλιέργειες. Υπάρχουν αρκετά στρέμματα με φασόλια. Ειδικά και τα φασόλια στο Κρανοχώρι, έτσι. Ναι, όπου και Κρανοχώρι και η Επιτελεία μπαίνοντας αριστερά. Εντάξει, είναι. Ήδη ειδοποιήθηκε ο ΛΓΑ. Εντάξει, τώρα μπορεί να μην έρθει σήμερα. Δεν ξέρω, είπε ο Δήμαρχος ότι μπορεί να έρθουν και σήμερα. Η ζημία θα φανεί μετά από 10-15 μέρες. Αλλά είναι καταστροφικό και το χαλάζει στους καλλιεργητές. Να κάνουν τουλάχιστον ένα ψεκασμό με χαλκό, όπως θα τους πούνε και οι γεωπόνοι τους. Τώρα κάτι άλλο όσον αφορά τις ζημίες, επαναλαμβάνω, τα αυτοκίνητα δεν νομίζω να μπορούν να μπουν στο καθεστώς των αποζημιώσεων. Κοιτάμε να δούμε τι γίνεται με τους ηλιακούς θερμοσύμβουλους. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Ζικαλάγια ζητάει 3.000 ευρώ, ανεξάρτητα αν είναι ασφαλισμένα ή όχι, 3.000 ευρώ για όσους καταστράφηκαν τα αυτοκίνητά τους. Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το αξιολογήσει το Υπουργείο Εσωτερικών, μιας και τέτοιο εκεί το θέμα. Είναι κάτι, είναι άμα υπάρχει πολιτική βούληση και η δυνατότητα, ευχής έργων είναι. Πάντως το πρόγραμμα αυτό που έχει τη διαδικασία της αποκατάστασης των εκπτώσεων, μιλάμε ότι αποζημιώνει ακίνητη περιουσία μετά από αυτή τη διαδικασία την οποία περιγράψαμε πριν από λίγο. Και μέρος αυτής θα είναι δωρεάν και το ένα άλλο μέρος δεν θα είναι όλο. Δηλαδή αν προκύψει μια εκτίμηση μιας ζημίας η οποία θα αποζημιώσει το κράτος, ένα μέρος από αυτό θα είναι δωρεάν και το υπόλοιπο θα μπορεί να δοθεί σε μορφή άτοκου δανείου. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μασούρη, και εγώ σας ευχαριστώ και να μην έχουμε. Δηλαδή, βλέπουμε ότι αυτό που έχει να κάνει με τα καιρικά φαινόμενα τα τελευταία χρόνια, όσο πάει και εντείνεται, όλο και πιο ακραία καιρικά φαινόμενα έχουμε δυστυχώς. Και όσο μπορούμε, θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για αυτό το είδος της ζημίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Αλλά θα είμαστε σε επαφή. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το θέμα για οποιαδήποτε εξέλιξη που πρέπει να πληροφορηθούν οι κάτοικοι και πληγέντες. Ναι. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.